centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλησπέρα κύριε Κοσλιόπουλε. Ήσασταν από την αρχή υπέρ των πιο σκληρών, της πιο σκληρής γραμμής των πιο σκληρών μέτρων. Όπως ανακοινώθηκαν τώρα, στη δεδομένη χρονική στιγμή, συμφωνείτε με αυτά που ανακοινώθηκαν? Συμφωνώ. Και αυτά ζητήσαμε και χθες. Και χθες ζητήσαμε αυστηροποίηση των μέτρων κυκλοφορίας με την κοινή επιστολή που στείλαμε οι τρεις δήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης. Ναι. Και όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως ξέρεις, στέλνουμε συνέχεια επιστολές οι δήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης για να ζητήσουμε και βοήθεια στο νοσοκομείο, αλλά και αυστηροποίηση των μέτρων. Φαίνεται... Από ό,τι βλέπω, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Γιατί έρχονται γιατροί και νοσηλευτές για πρώτη φορά καινούργοι στο νοσοκομείο. Έξι νοσηλευτές, τρεις γιατροί. Και αυτό το επικροτώ. Συν ασθενοφόρα. Έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό έπρεπε να τα είχαν δώσει πολύ νωρίτερα. Σωστό. Ήμασταν στη σωστή κατεύθυνση όλοι εμείς που φωνάζαμε. Και ενδεχομένως θα χρειαστούν και ακόμη περισσότερο προσωπικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ καλή κίνηση και την επικροτώ, όπως είπα στην αρχή. Όπως επικροτώ και τα αυστηρότερα μέτρα τα οποία ζητάμε και εμείς εδώ και καιρό. Τι είναι λοιπόν τα αυστηρότερα περιοχές Μεσοποταμίας η οποία έχει τεθεί σε καραντίνα, και μιλάω για το δικό μου το Δήμο και για τους υπολείπους Δήμους ή τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Καστοριάς? Είναι η απαγόρευση 8 με 8 το πρωί, μια χαρά απαγόρευση, δεν μπορεί να βγαίνει κανένας από εκεί και πέρα έξω, και είναι η κατάργηση του 4, 5 και 6 για τις μετακινήσεις αυτές της κατεξαίρεσης που είδαν των πολιτών. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να παίρνει το σκυλάκι του και να πηγαίνει βόλτα δεξιά και αριστερά, θα πάει γύρω από το σπίτι του. Δεν μπορεί να βγαίνει δύο φορές την ημέρα και να βαδίζει στις παραλίες κτλ. Εδώ λοιπόν έρχονται τα μηνύματα και λένε ότι επειδή δεν πιάσουν, έχουν και κάποιους χαρακτηρισμούς τέλος πάντων, πληρώνουμε κύριε Κοσλιόπουλε, πληρώνουμε και την απάθεια ή την... πώς να το πεθερβισμό των μας που αγνοούσαν τις συστάσεις και το παράκαναν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με αυτά τα πιο αυστηρά μέτρα η Καστοριά πληρώνει και αυτές τις συμπεριφορές. Πληρώνει και αυτές τις συμπεριφορές, αλλά η Καστοριά έπρεπε έτσι κι αλλιώς να έχει πάρει πιο αυστηρά μέτρα από την υπόλοιπη Ελλάδα, ακόμα νωρίτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τι λέγαμε, κύριε Νατσούλη, εμείς όταν στο πρώτο έγγραφο και στην πρώτη απόφαση που πήραμε, 5 μέρες πριν ανακοινώσει τα μέτρα για την Ελλάδα. Ζητούσαμε καραντίνα για τον νομό. Το καραντίνα το είχαμε σε εισαγωγικά. Τότε ο όρος καραντίνα δόθηκε και μάλιστα με στόμφο από τον κύριο Χαρδαλιά για τη Μεσοποταμία. Ο όρος καραντίνα είναι υγειονομικός όρος και τον αποφασίζει η πολιτική προστασία με εισήγηση του ΕΟΔΗ, όταν βλέπει ότι εξαπλώνεται ραγδαία η επιδημία σε μια περιοχή. Λοιπόν, εμείς λέγαμε τότε να πάρθουν μέτρα, αυτά που πάρθηκαν μετά από 5 μέρες, τα μαγαζιά να σταματήσει η κυκλοφορία, έπρεπε να γίνει τότε. Ακόμα και όταν άρχισαν όλα τα μέτρα για όλη την Ελλάδα, εμείς πάλι χρειαζόμασταν ένα κλικ μπροστά να είμαστε. Τα μέτρα. Ναι. Γιατί είχαμε περισσότερα μέτρα που ανακοινώνονται τώρα για την Καστοριά είναι σε καλή κατεύθυνση. Και ας στεναχωριούνται κάποιοι. Έτσι πρέπει να γίνει. Θα κάτσουμε 14 μέρες κλεισμένοι για να μπορέσουμε. Είστε σίγουροι ότι θα είναι 14 μέρες? Γιατί ο συνάδελφός, ο κύριος Καπαψόγλου, το βλέπει για πολύ παραπάνω. Ίσως και ο κύριος Κορεντσίδης επίσης. Ας κλείσει πρώτα το 14ήμερο και βλέπουμε μετά. Γιατί εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξο και να πιστεύω ότι σε 14 μέρες θα έχει αρχίσει να ομαλοποιείται η καμπύλη εδώ πέρα και να περιορίζονται τα φαινόμενα τώρα, και η διασπορά. Επειδή υπάρχει μια σύγχυση βέβαια, δεν έχετε καταλάβει τη Μεσοποταμία η απαγόρευση ή αν είναι και για τα χωριά, ότι δεν μπαίνει, δεν βγαίνει μόνο από τη Μεσοποταμία? Κοιτάξτε, το πρωί συζητήσαμε για τη Μεσοποταμία. Τώρα άκουσα τον κύριο Χαρδαλιά να ανακοινώνει όλη την Δημοτική Ενότητα της Μεσοποταμίας. Ή μήπως είναι φραστικό λάθος του κύριου Χαρδαλιά, γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ σύγχυση. Αυτό καλό θα κάνει ο κύριος Κουρατζίδης να το διευκρινίσει, να πάρει ένα τηλέφωνο. Αυτό κάνει, γιατί το ζητήσαμε επίμονα, είπε θα το ρωτήσει και στο Υπουργείο, αλλά σύμφωνα με κάποια χαρτιά που είχε μπροστά του, μιλούσε για κοινότητα Μεσοποταμίας και για όχι για διαμαρτυρία. Με πει το πρωί. Τώρα ναι. Και αν ήταν φραστού υφυπουργού, δεν το γνωρίζω. Μπορεί να το διευκρινίσει ο Δήμαρχος και θα τελειώσει αυτή. Εκεί να πω εγώ σε ορισμένους ανθρώπους που ανησυχούν, όπως για παράδειγμα τους κτηνοτρόφους. Ναι. Δεν θα αλλάξει κάτι για τους κτηνοτρόφους. Το έντυπο
το έντυπο της κατεξαίρεση μετακίνησης αυτή που είναι για αυτούς που πηγαίνουν για τη δουλειά. Για εργασία. Ακόμη και για αυτούς που έχουν. Μισό λεπτό να το διευκρινίσω, γιατί υπάρχουν και ερωτήματα. Αλλά έχω κλειστό το μαγαζί μου. Μπορώ να πηγαίνω στο χώρο μου να κάνω τις δουλειές με κλειστές τις πόρτες στο κλειστό μαγαζί μου? Υπάρχει και αυτή. Αυτό δεν το ξέρω. Και εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Θα δημιουργήσουμε τώρα έναν αριθμό, εν πάση περιπτώσει ένα γραφείο, να συγκεντρώσει τέτοια ερωτήματα και να τα συζητήσουμε, ναι, με την πολιτική προστασία. Γιατί θα προκύψουν, να το πούμε ευθύς εξ αρχής, γιατί όλος ο κόσμος τώρα ρωτάει. Είμαστε στην πρώτη ώρα των ανακοινώσεων, κύριε Κοσλιόπουλε, και δεν φαντάζεστε τι ερώτηση έχει έρθει. Το ξέρω. Φαίνεται λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο στους ανθρώπους να δώσουν διευκρινήσεις. Το πιο βασικό είναι να ξεκινήσουμε από τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. Γιατί κάποιος κτηνοτρόφος σήμερα μπορεί να αρμέγει μέχρι τις 9 το βράδυ. Άρα, τι θα γίνει, θα το συλλάβει η αστυνομία? Όχι. Θα έχει το χαρτί μαζί του ότι έχει πάει στη δουλειά του. Αυτό το έντυπο το οποίο κυκλοφορεί για να πάει στη δουλειά του. Και θα εξαιρείται από αυτή τον περιορισμό. Ναι. Όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Το ίδιο και οι αγρότες. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Μία γυναίκα προσέχει μία αγριά άλλη. Μάλιστα. Έτσι, που έχει πρόβλημα. Αυτά θα κοιτάξουμε να τα συγκεντρώσουμε. Οι ιδιώτες νοσηλευτές που πηγαίνουν σε. Ναι, ακριβώς. Αυτή τι θα γίνει? Θα τα συγκεντρώσουμε όλα, θα τα κουβεντιάσουμε οι τέσσερις μας εδώ πέρα που έχουμε συνεχείς επαφές και συνδιασκέψεις και οι τέσσερις. Λοιπόν, θα τα μεταφέρουμε στην πολιτική προστασία και θα τα ξεδιαλύνουμε. Πιστεύετε λοιπόν, κύριε Κοσλιόπουλε, ότι βασικά ερωτήματα που θα προκύψουν από αυτές τις απαγορεύσεις θα μπορούμε αύριο, ας πούμε, με ασφάλεια να τα απαντήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα? Ότι τα περισσότερα θα τα απαντήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μάλιστα. Το βασικό είναι αυτοί που πρέπει να πάνε στα ζώα τους σήμερα να μην ανησυχούν και αύριο. Ή αυτοί που πρέπει να πάνε στο χωράφι, τους έχουν αφήσει το χωράφι οργωμένο το μισό, ναι, κτλ. Θα συμπληρώσουν το χαρτί και θα πάνε στη δουλειά τους. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα κρίσιμα είναι και σημαντικά είναι. Θα τα συγκεντρώσουμε και θα τα απαντήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν, ας πούμε, έρχονται ερωτήματα. Πέστε ότι έχετε έναν κάτοικο στον Εστόρι, ο οποίος πιάνει 8 η ώρα δουλειά σε ένα ανοιχτό μαγαζί στην Καστοριά. Δεν μπορεί να φύγει 8 η ώρα από τον Εστόριο. Πρέπει να φύγει 7.30 από τον Εστόριο. Αυτός θα μπορεί να φύγει 7.30. Μα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας από την άλλη, από τις 8 μέχρι τις 8. Όχι. Για τέτοιες περιπτώσεις που πρέπει να πάνε στη δουλειά τους, υπάρχει εξαίρεση. Υπάρχει εξαίρεση. Είστε σίγουρος γι' αυτό? Αυτό λέει η λογική και αυτό άκουσα και από την. Η λογική σίγουρα το λέει. Το πρόστιμο να μην έρθει και δεν ξέρουμε πώς θα το πληρώσουμε. Για αυτούς που θα πάνε στη δουλειά τους και θα έχουν συμπληρωμένο το έντυπο της δουλειάς, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Αλλά περισσότερα θα τα πούμε και αργότερα και αύριο το πρωί. Οπότε. Γιατί. Ναι, ναι, πείτε το, γιατί πείτε το. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με παίρνουν και ανησυχούν. Ας μην ανησυχούν, θα πηγαίνουν στη δουλειά τους. Βέβαια, έτσι. Υπάρχει ένα θέμα με τη Μεσοποταμία και τους κτηνοτρόφους, γιατί είδαμε στον Εχήνο, ας πούμε, τους κτηνοτρόφους να είναι μέσα στο αγροτικό τους αυτοκίνητο και να παρακολουθούν τα πρόβατα εξ αποστάσεως. Το είδατε αυτό? Εντάξει, το είδα. Αυτό ήταν μια περίπτωση που την εφάρμοσε κάποιος. Δεν νομίζω, ναι, ότι ήταν εντολή, ναι, για όλους αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτή ήταν μια εξειδικευμένη περίπτωση. Ναι. Άρα λέτε ότι και στη Μεσοποταμία ακόμη θα μπορεί να βγαίνει κανονικά χωρίς την. Με συμπληρωμένο το έντυπο για να πάει στη δουλειά του, θα μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του. Θα μπορεί να πηγαίνει να βλέπει τα ζώα, να επιστρέφει, να τα αρμέγει, να τα συντηρεί και να γυρίζει στο σπίτι. Ο Δημήτρης εδώ που μας τηλεφωνεί, μάλιστα, μας στέλνει μήνυμα από τη Θεσσαλονίκη όπως μας ακούει, μας λέει αν η αστυνομία θα ενημερωθεί για αυτές τις διευκρινήσεις και τις απαντήσεις που λέτε και εσείς ότι θα είμαστε σε θέση αύριο. Γιατί πραγματικά, κύριε Κοσλιόπουλε, εδώ είναι σοβαρό αυτό που στέλνει. Αν δεν έχει τις διευκρινήσεις και η αστυνομία. Δηλαδή, μην τρέχω εγώ τζάμπα και βερεσέ μετά και ψάχνω το δίκιο μου. Η αστυνομία, καταρχήν, κύριε Νατσούλη, θα πάρει εγκύκλιο από την πολιτική προστασία. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι. Η πολιτική προστασία σήμερα ενημερώθηκε για το θέμα των κτηνοτρόφων και το ανακοίνωσε και το είπε. Το ανέφερε και ο κύριος Καρδαλιάς. Και από ώρα σε ώρα θα έρθει η διευκρίνηση και εγκύκλιο στην αστυνομία και θα τους λέει τι πραγματικά πρέπει να κάνουν. Μάλιστα. Ταυτόχρονα, εμείς θα συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα, θα ανταλλάξουμε πληροφορίες μεταξύ μας. Θα τα ενοποιήσουμε, ναι, θα τα στείλουμε στην πολιτική προστασία και θα πάρουμε τις απαντήσεις που πρέπει να πάρουμε. Μάλιστα. Και σύντομα θα τις δώσουμε σε εσάς τα μέσα ενημέρωσης για να τα ανακοινώσετε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, κύριε Κοσλιόπουλε, οπότε μένουμε σε αυτά. Επαναλαμβάνω, θα έχουμε την ευκαιρία
με περισσότερη ίσως και ψυχραιμία από αύριο να δούμε πώς θα κινηθούμε. Πραγματικά φαντάζομαι ότι και η πρώτη μέρα θα γίνουν και λάθη, θα γίνουν και παραλήψεις. Φαντάζομαι ότι η πρώτη μέρα εφαρμογής θα έχει κάποιο είδους ανοχή από όλους. Και αυτό, κύριε Νατσούλη, να πούμε κάτι που δεν πρέπει να πανικοβάλλει τον κόσμο. Πρέπει να αισιοδοξεί τον κόσμο. Γιατί επειδή έχουμε το πρόβλημα, κάνουμε κάτι παραπάνω για να το εξαλείψουμε, να το περιορίσουμε, να ξεφύγουμε από αυτό. Είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα. Ας μην πανικοβάλλεται ο κόσμος. Πρέπει να τα πάρουμε για να τελειώσουμε μια ώρα αρχίτερα στην Καστοριά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοσλιόπουλε, που ήσταν αυτό το απόγευμα στην έκτακτη εκπομπή μας σήμερα. Τα λέμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.